Λοιπόν, από τη γιορτή του διαλόγου για την επίλυση του Κυπριακού, γιατί ο διάλογος ο δημοκρατικός είναι μια γιορτή, αν τον κάνεις σοβαρά και συγκροτημένα, θα περάσουμε σε ένα διάλογο που αφορά το περιβάλλον. Έτσι, εξίσου σημαντικό για τον τόπο μας. Μαζί μας είναι η Έλενα Μακρύ Μερακλή. Καλημέρα. Στέλεχος της ομάδας Rethink, να το ξανασκεφτούμε, και έχει η συνομιλήτριά της, τη Σοφία Μάτση. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Η οποία εκπροσωπεί την Συντονιστική Επιτροπή της Οικογιορτής. Της Οικογιορτής. Τι είναι η Οικογιορτή, πέστε μας γιατί. Η Οικογιορτή είναι η μεγαλύτερη οικολογική γιορτή στην Κύπρο. Και πρέπει όλοι να παρευρεθούμε στη δεύτερη Παγκύπρια Οικογιορτή που θα οργανώσουμε σε 2 εβδομάδες, Κυριακή 7 του Ιούνιου. Είναι μια γιορτή στα πλαίσια της συνεργασίας, της τοπικότητας, της προώθησης προϊόντων καθαρών, βιολογικών, προϊόντα μεταποίησης. Δηλαδή θα είναι μια γιορτή στην ουσία για τον κόσμο, ούτως ώστε να ενημερωθεί για το τι συμβαίνει όσον αφορά τα προϊόντα που είναι φτιαγμένα με τρόπον καθαρό, φιλικό προς το περιβάλλον. Ποιοι είναι οι φορείς που ασχολούνται, ποιες είναι οι ομάδες που ασχολούνται με θέματα οικολογίας, αειφορίας, βιωσιμότητας. Θα είναι μια πραγματικά γιορτή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ που θα γίνονται πράγματα συνεχώς. Θα έχουμε εργαστήρια, θα έχουμε διαλέξεις στο πάρκο της Ακαδημίας στην Αγλαντζά. Το πάρκο της Ακαδημίας είναι αυτό που είναι απέναντι από το φιλοξενία, το συνεδριακό κέντρο και το Πανεπιστήμιο των Παλιών. Το Πανεπιστήμιο των Παλιών είναι πίσω από το Πανεπιστήμιο. Είναι ο καταπληκτικός χώρος πρασίνου στην καρδιά της Αγλαντζάς Λευκοσίας. Ακριβώς. Είναι ένα πολύ μεγάλο χώρο, είναι δάσος στην ουσία. Στην είσοδο του πάρκου θα βάλουμε έτσι σηματοδότηση τι θα γίνεται σε κάθε γωνιά του πάρκου. Γιατί να έρθει κάποιος δηλαδή. Γιατί είναι, αν κάποιος είναι περίεργος για το τι συμβαίνει σε θέματα οικολογίας στην Κύπρο, τι προϊόντα υπάρχουν, τι φυσικά προϊόντα καθαρισμού υπάρχουν, σαπούνια, καλλιντικά, φθαρτά τα οποία είναι φτιαγμένα με ποιοτικό τρόπο, χωρίς τη χρήση χημικών λοιπασμάτων, φαρμάκων. Τα βιολογικά που λέμε. Υπάρχουν πολλές τέτοιες κινητοποιήσεις. Ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης είναι ακριβώς να μαζέψει όλον αυτόν τον κόσμο που ασχολείται για να μπορεί το κοινό της Κύπρου να μάθει για αυτούς τους ανθρώπους. Τι παράγεται στην Κύπρο. Από φθαρτά, δηλαδή από λαχανικά, μέχρι καλλιντικά, τα οποία είναι όλα τοπικά. Όλα φτιάχνονται στην Κύπρο από μικροπαραγωγούς. Ένας από τους στόχους της γιορτής αυτής είναι να εμπνεύσει αυτή τη σχέση, την άμεση σχέση παραγωγού-καταναλωτή. Και κατά συνέπεια τις προσιτές τιμές, τις δίκαιες τιμές και για τον παραγωγό και για τον καταναλωτή. Πώς είναι η παραγωγή, οι εταιρείες θα λαμβάνουν μέρος σε αυτήν την γιορτή. Θα έχουμε μέχρι στιγμής, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε 30 συμμετοχές, δηλαδή πάγκους διαφορετικούς, και έχουμε και φορείς, δηλαδή διάφορες οργανωμένες ομάδες που θα εκπροσωπήσουν τις δραστηριότητες τους, τις κινητοποίησεις που κάνουν, να μας πούν για τα θέματα βιωσιμότητας, αειφορίας, βιοποικιλότητας με τα οποία ασχολούνται. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να συνδεθούμε, αν έχουμε έστω και την ελάχιστη περιέργεια ή τάση, έτσι, θέληση να αλλάξουμε κάτι στη ζωή μας. Θέλουμε να την κάνουμε λίγο πιο πράσινη, λίγο πιο οικολογική. Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι μύθος ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι πανάκριβα? Από ό,τι βλέπω ως καταναλωτρία εγώ ίδια, δεν υπάρχει τόση μεγάλη διαφορά στην τιμή των λαχανικών, παραδείγματος χάρη. Αυτό που βλέπω είναι ίσως κάποια εισαγόμενα, τα οποία η διαφορά στην τιμή είναι εμφανής. Αλλά μετά με τι ποιότητα συγκρίνουμε. Δηλαδή με ποιαν η παραγορά συγκρίνουμε, τι ποιότητα προϊόν συγκρίνουμε το συγκεκριμένο δημητριακά α με β. Ναι. Αυτό που προωθούμε εδώ είναι κάποιοι από τους παραγωγούς που θα είναι, δεν μπορεί να μην έχουν κατά ανάγκη την πιστοποίηση ότι είναι βιολογικό. Απλά χρησιμοποιούν τις φυσικές μεθόδους. Η πιστοποίηση είναι κάτι που κοστίζει. Οπότε εμείς προσπαθούμε, και το κόστος μεταβγαίνει στην τιμή, στην τιμολόγηση των βιολογικών. Και μετά έχουμε το ενδιάμεσο, το κατάστημα που και εκεί πρέπει να υπάρχει ένα κέρδος. Άρα με την άμεση πρόσβαση, με την άμεση επαφή που θα έχουμε με τον παραγωγό και του καταναλωτή, θα γνωρίσει ο κόσμος ότι τα βιολογικά ή τα φυσικά φτιαγμένα προϊόντα χωρίς τη χρήση χημικών είναι
πολύ προσβάσιμες οι τιμές τους. Το βλέπουμε εμείς έχει καιρό αυτό, διότι γνωρίζουμε τους παραγωγούς, οπότε είμαστε σε επαφή. Οπότε αποφασίσαμε να φέρουμε αυτή τη σχέση προς τα έξω για να μπορεί ο κόσμος να οικειοποιηθεί λίγο με το τι υπάρχει στην Κύπρο. Μια μέρα θα είναι αυτή η εκδήλωση. Είναι μια μέρα. Ναι. Μια μέρα. Ολόκληρο από το πρωί μέχρι τη νύχτα. Ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι. Πόσο έχει στραφεί η οικονομία και έχει ενδιαφερθεί σε αυτό τον κύκλο προϊόντων σε άλλες χώρες? Mm-hmm. Θεωρείται ξεχωριστή και ποιοτική παραγωγή προϊόντων. Μάλιστα, ναι, φτιάχνεται και μια οικονομία, ναι, γύρω από αυτό το ζήτημα. Στην Κύπρο έχουμε πρόοδο? Στην Κύπρο ξεκινούμε. Αυτό να αντιλαμβάνομαστε εμείς. Ξεκινούμε. Υπάρχει, το πιο εθαρρυντικό είναι ότι υπάρχει ζήτηση από τους καταναλωτές, ζήτηση από το κοινό. Οπότε, αν εμείς μεγαλώσουμε ως καταναλωτές, θα ζητούμε περισσότερο αυτήν την ποιότητα των προϊόντων και θα μας δίνεται περισσότερο. Ήδη βλέπω σε υπαραγορές που δεν είχαν πριν παραρτήματα βιολογικών να μπαίνουν, να μεγαλώνει το παράρτημα των βιολογικών, ενώ πριν παλιά ήταν ένα μικρό ραφάκι, τώρα είναι ένα διάδρομο. Τώρα είναι ένα διάδρομο. Μετά ο διάδρομο θα γίνει τμήμα ολόκληρο. Είναι και μόδα. Τα βιολογικά είναι μόδα. Είναι μόδα, είναι μόδα. Εδώ ότι στο Hollywood τρώνε κοινόα. Το βιολογικό, ακριβώς. Όλα τα φαγητά πρέπει να έχουν κοινόα. Δεν ξέρω, το ξέρεις το κοινόα εσύ, εγώ το ξέρω. Τίποτα, πρέπει λοιπόν, να μάθω. Διάφορα τέτοια. Το φαγόπυρο, τα... Εδώ λέω, υπάρχει πάντα η ανάγκη για μια ισορροπία. Οπότε, αν διατηρούμε τις ισορροπίες στο τοπικό, δηλαδή το εισαγόμενο, αυτό έχει παραχθεί, έχει ταξιδέψει χιλιάδες μίλια, έχουν μπει η ενέργεια που έχει καταναλωθεί για να έρθει κοντά μας η σπατάλη αυτή. Αν προτιμήσουμε εναλλακτικά εμείς το τοπικό, το φτιαγμένο στην Κύπρο, στην εποχή, εθαρρύνουμε και τον παραγωγό να βάζει τοπικά, να βάζει της εποχής. Οπότε δημιουργούμε μια πιο οικολογική συνήθεια η οποία θα συμφέρει και σε εμάς και στην υγεία μας αλλά και στον περιβάλλον. Οι τρέχα προϊόντα αντέχουν τον ανταγωνισμό των ξένων προϊόντων που έρχονται? Όσον αφορά τα βιολογικά, ναι, βλέπουμε, νομίζω η πλειοψηφία των λαχανικών και φρούτων βιολογικά είναι τοπικά. Τοπικά, ναι, είναι τοπικά. Όμως τα καλλιντικά. Και τα καλλιντικά. Έχουμε τόπια καλλιντικά. Με την ελιά και αυτά. Με την έννοια ότι. Με την έννοια των σαπουνιών, φυσικά σαπούνια, κρέμες ενυδατικές, κρέμες νύχτας, αποσμητικά. Είναι ένα απίστευτη ποικιλία των προϊόντων που υπάρχουν. Από πού έτσι και είναι εγκεκριμένα έτσι. Αυτά δεν είναι τώρα το κουτουρού, κάθεται κάποιος και φτιάχνει μια κρέμα και σου λέει... Βοτανολόγοι, έχουμε πολλούς βοτανολόγους που ασχολούνται να κάνουν τις αλχημίες τους για να φτιαχτεί κάτι εξαιρετικό. Θα είναι ωραία ευκαιρία κάποιος να περπατήσει στην οικογιορτή, να δει τους διάφορους πάγκους, διότι μπορεί να είχε μια αλφα αμφιβολία να αγοράζουν το σαπούνι ή την κρέμα προσώπου. Τώρα, όταν η βοτανολόγος θα είναι στον πάγκο, θα μπορεί να της μιλήσει λίγο για να καταλάβει. Μπορεί να βρούμε και το φίλτρο της νεότητας. Που μαυρίζει τα μαλλιά, χωρίς... Καλά, κάνουμε και στην οικογιορτή να προσελκύσουμε κόσμο. Μπορεί να βρει και το φίλτρο της νεότητας. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε πότε και πού. Βεβαίως. Κάτι άλλο που δεν αναφέραμε είναι τις διαλέξεις. Θα έχουμε ενημέρωση από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Θα μιλήσουμε για παραδοσιακούς σπόρους, για φυσικές καλλιέργειες, για φυσική δόμηση, για την κομποστοποίηση. Θα έχουμε μια ολόκληρη συζήτηση στην κομποστοποίηση. Οπότε θα έχουμε τον ειδικό να μας μιλά για ένα 10 λεπτό, 15 λεπτό. Θα έχουμε εμείς την ευκαιρία να πάρουμε όλες τις ερωτήσεις μας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, να γίνει μια συζήτηση ανταλλαγή ιδεών. Θα υπάρχει είσοδο, αυτό αφορά Όχι, τον κόσμο. Είναι δωρεάν. Μπορεί να ψωνίσει όμως. Μπορεί να ψωνίσει. Ακριβώς. Και να υποστηρίξει την. Ένα λαϊκό παζαράκι. Αλλά οικολογικό και βιολογικό. Είναι την ερχόμενη, όχι αυτήν την Κυριακή, την επόμενη Κυριακή στις 7 του Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε καλή πάρα επιτυχία. Πολύ. Ευχαριστούμε, Ελένα. Όλους. Ευχαριστούμε, Ελένα. Ευχαριστούμε, Σοφία. Ευχαριστούμε, Σοφία. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σιγά-σιγά θέλουμε να σας αποχαιρετήσουμε από τώρα, καθώς έρχεται η Αγγελική Νικηφόρου με τις τελευταίες ειδήσεις. Καλή σας μέρα.